Πάμε να συναντήσουμε και την κυρία Γεωργία Παράσχου. Είναι ιδρύτρια της εθελοντικής οργάνωσης Humanity Greece. Καλημέρα σας. Είστε εκεί από νωρίς το πρωί, κυρία Παράσχου, προκειμένου να συλλέξετε τόσο τρόφιμα όσο και διάφορα άλλα είδη, όπως κουβέρτες και πράγματα τα οποία χρειάζονται οι σεισμόπληκτοι σε Τουρκία και Συρία. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Φόσκολου, καλημέρα κύριε Νιφλή. Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο εθελοντικό συντονιστικό κέντρο. Είμαστε από πάρα πολύ νωρίς εδώ, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς. Από την 3η 7 Φεβρουαρίου έως και την 3η 14 Φεβρουαρίου συλλέγουμε ανθρωπιστική βοήθεια οργανωμένα, μαζικά και στοχευμένα για να μπορέσουμε να στείλουμε και στην Τουρκία και στη Συρία τα είδη πρώτης και έκτακτης ανάγκης που χρειάζεται. Όπως θα δείτε εδώ, ήδη έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε διαλογή σε ρουχισμό, καθαρό ρουχισμό. Ναι. Το τονίζω, γιατί είναι ένα βασικό κομμάτι αποστολών. Συλλέγουμε από βρεφικά είδη, γάλατα, ρουχισμό, κουβέρτες, μέχρι είδη που μπορούν να καταναλωθούν προς φαγόσιμα ήδη, αλλά να είναι πάρα πολύ εύκολα στο να καταναλωθούν με το που αποσταλούν. Κυρία Παράσχου, βλέπουμε μια ομάδα πίσω σας η οποία ήδη συσκευάζει τα προϊόντα και τα πράγματα προκειμένου να σταλούν στις δύο χώρες που έχουν τεράστια ανάγκη. Βλέπουμε όμως ότι είναι μάλλον και πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, γιατί πίσω σας βλέπουμε αρκετά πράγματα να έχουν ήδη μαζευτεί. Η ανταπόκριση όπως κάθε φορά είναι συγκινητική και αυτό πρέπει να τονίζουμε, ότι ο κόσμος θέλει να βοηθήσει. Πολλές φορές δεν ξέρει το πώς και τον τρόπο και αν όντως θα πάνε τα πράγματα εκεί. Και είναι μια καλή πάσα, αυτό που είπε και ο κ. Αρτοπίος, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί καλοθελητές που μας κρίνουν σε εισαγωγικά γιατί δεν πάνε στην Τουρκία ή στη Συρία. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Οι εθελοντικές ομάδες πρέπει να δρουν οργανωμένα, στοχευμένα, με προτεραιότητα τη στήριξη των συνανθρώπων μας σε έκτακτη ανάγκη, αλλά και την ασφάλεια των εθελοντών. Δεν μπορούμε λοιπόν, εθελοντές απλοί που δεν είμαστε εξειδικευμένοι και απλοί πολίτες, να ταξιδέψουμε σε ένα τέτοιο σημείο. Σωστό είναι αυτό. Και ούτως ή άλλως, αυτό που κάνετε, κυρία Παράσχου, είναι ήδη πολύ μεγάλο και μπράβο σας που το κάνετε. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πρακτικά, πώς μπορεί κάποιος που θέλει να βοηθήσει, πού πρέπει να απευθυνθεί, τι πρέπει να κάνει. Πρακτικά είμαστε καθημερινά, Σαββατοκύριακα και καθημερινές, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 5 είναι το ωράριο, αλλά όπως βλέπετε εμείς ξεκινάμε από πάρα πάρα πολύ νωρίς και θα συνεχίσουμε μέχρι αργά το βράδυ. Είμαστε εδώ, χρειαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει priority σε είδη τα οποία μπορούν να καταναλωθούν εύκολα, ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, βρεφικό εξοπλισμό, γάλατα και οτιδήποτε έχει να κάνει σε κουβέρτες, τα οποία όμως όσο γίνεται τα είδη ρουχισμού να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, κάνουμε έκκληση. Δεν ξεστοκάρουμε από το σπίτι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γίνεται, σε άλλους ανθρώπους. Γίνεται μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια από εσάς και σας αξίζουν πολλά μπράβο, κυρία Παράσχου.